Η οποία ήταν κόκκινη, η οποία κέντρισε το ενδιαφέρον παγκοσμίως, θέλω να σας πω. Θέλω να δείτε φωτογραφία από τη NASA, από το δορυφόρο της NASA, πώς δείχνει το Ηράκλειο της Κρήτης λόγω της αφρικανικής σκόνης. Απίστευτο. Απίστευτο, κοίτα. Είναι απίστευτο, έτσι. Καλυμμένο από το δορυφόρο. Oh. Απίστευτη εικόνα. Μάλιστα. Είναι φοβερό. Ως κριτική με μάσκα, χωρίς μάσκα. Κριτικός, δεν ξέρω πώς θα μας εμφανιστεί σήμερα η Λίλα του Story. Περιμένω αυτή την έκπληξη. Με λίρα. Συνεχίσει τούτη η κατάσταση, έτσι θα ντυνόμαστε στην Κρήτη. Πια. Που από εσύ θα έρθει στο Κρήτη στο καλοκαίρι, δεν θα κάνει μπάνια, θα κάνει λασπόλουτρα με αυτά. Πω πω τι πάθαμε. Είδες τι σκονιστήκαμε. Η μισή Αφρική πάνω μας ήρθε. Οι Τούρκοι λυμπίζονται τα νησιά στο Αιγαίο. Έχει γούστο οι Αφρικανοί να λυμπίζονται εμάς τώρα. Γιατί παραβιάζουμε τη σκόνη τους στον ενέργειο χώρο μας τις τελευταίες μέρες. Σκόνη. Και Σαχάρα γίναμε και Ντουμπάι. Ντουμπάι χωρίς λεφτά βέβαια. Είμαστε Ντουμπάι no budget με τη σκόνη. Ναι. Τώρα άμα κάνουμε και έναν άμμος, συμφέρει να κάνουμε έναν άμμος, δεν θα χρειαστεί να μεταφέρουμε και καμήλες. Θα έχουμε ντόπιες εκεί πέρα. Ποιος πήγε στο Κατάρο, Μητσοτάκης δεν πήγε πριν λίγες μέρες να ζητήσει, λέει, βοήθεια από τον Εμμύρη. Λάθος timing. Τώρα έπρεπε να πάει να δείξει αυτές εδώ τις φωτογραφίες, να του πει «Look, Εμμύρη, Κρήτη, like, έρημος, Κατάρ, you and us, we are the same». Θα βοηθούσε έτσι, θα τον έπιανε στο συνέστημα. Εσένα άμα σε πούνε. Από πού είστε καταγωγή? Αθήνα. Άμα σε πούνε. Αυτός ο άνθρωπος έχει πρόβλημα, είναι συμπολίτης Αθηναίος. Δεν θα βοηθήσετε. Ποιο... άμα είναι Πελοποννήσιος, σχεστήκατε. Όχι, εντάξει, όχι. Λέω να τον βοηθήσει καλύτερα ένας Πελοποννήσιος. Έτσι λειτουργούμε λίγο. Γι' αυτό το λέω. Για πλάκα το λέω. Ναι, αυτό, φουρτουνάκιδες και αυτό. Είδατε φοβερές φωτογραφίες, ε. Είναι σαν να έχουμε βάλει φίλτρο σέπια σε όλη την Κρήτη. Έχουμε γίνει σαν τη μούρη του Τραμπ, πορτοκαλί. Βάλτε μας δίπλα-δίπλα να δουν τι... Κοίτα, κακό σολάριουμ είναι αυτό. Και ξέρεις, το δες, είναι ίδιο χρώμα ακριβώς. Ολόιδιο. Και ξέρετε, δεν βλεπόμαστε κιόλας. Στο ένα μέτρο δεν μπορούμε να ειδωθούμε με τη σκόνη. Δεν μπορώ να βαλέσω μπαλωθιά, κυρία μου. Πήγα να βαρέσω μια πυραμίδα, πήγα να πω. Μια πινακίδα, ακούστηκε ένα όχ. Δεν είναι για μπαλωθιά αυτός ο καιρός εκεί. Βέβαια, έχει ένα καλό. Μπορείς να πατήσεις την κόμενά σου χωρίς την μπροστά της και να μην το καταλάβει με τη σκόνη εκεί. Ήρθε σε σένα, δεν το περίμενες, ε. Ε, για φέρε το μικρόφωνο, δώστε το. Όχι, δεν χρειάζεται. Όχι, να πεις ένα γεια. Ένα γεια να πεις. Μια ευχή για το Σαββατοκύριακο. Για ένα άλλο θέμα, Λίλα, για λιγότερο επικίνδυνο θέμα. Ήρθα σε σένα γιατί είσαι ωραίο παιδί, γι' αυτό κατάλαβες. Δεν είσαι ωραίο παιδί. Πείτε του ότι είναι ωραίο παιδί, καλέ. Είσαι. Κύκλος είναι. Λοιπόν, άμα συνεχίσει αυτή η κατάσταση εκεί και γίνουμε έρημος, θα ξαναγυρίσουμε την ταινία, το τσάι στη Σαχάρα, το κάνουμε σε δική μας βερσιόν. Ρακί στη Σαχάρα θα το κάνουμε. Με έχει πιάσει πονοκέφαλος και με αυτό εδώ πέρα, υποφέρω. Ευτυχώς, φίλε. Ε, τι να κάνω, αφού είσαι ωραίος τώρα, προς τα κύκλε. Λοιπόν, ευτυχώς να λες που έχει καλό καιρό, φιλενάδα. Και εσύ καλή είσαι, γι' αυτό γυρνάω και σε σένα. Ευτυχώς έχει καλό καιρό στη... Σ' αρέσω. Ε, θες να σε φιλήσω με αυτό το μουστάκι? Όχι. Λοιπόν, ευτυχώς που έχει καλό καιρό στην Κρήτη, εκεί αυτό θέλω να πω. Και δε καίμε σαλόνια στις ξυλόσωπες, γιατί και σκόνη και θαλομίχλη θα πέθαιναν και οι κατσαρίδες στην Κρήτη.
θα ήταν σαν την ατμόσφαιρα του Άρη. Και λέει, μεταφέρονται, λέει, με τη σκόνη και πόσα μέταλλα. Κάτσε να τα δω. Περίμενε, γιατί αυτό είναι χημεία. Περίμενε. Μόλυβδος, αρσενικό, σίδηρο, μαγκάνιο, βανάδιο, νικέλιο, χρώμιο, χαλκός, ψευδάργυρος. Όλα αυτά πάνε, λέει, με τη σκόνη. Ένα ορυχείο έχει πάει πάνω τους. Αυτό, τουλάχιστον, πήγαν τόσα μέταλλα. Χάθηκε ο κόσμος να πάει και λίγος χρυσός. Ναι, και σε αυτό ο Γκαντέμιδες. Λίγος χρυσός. Θα χρυσωθεί λίγο. Τέλος πάντων, τι έβλεπα, τον Κοτζιά έβλεπα. Φεύγω λίγο από αυτή την κατάσταση. Περίμενε. Δεν αντέχω. Θα πάθω εγκεφαλικό. Λοιπόν, είδα τον Κοτσιά που έχει πάει στο, πώς το λένε, στο, που πήγε στα Σκόπια και φοράει πάλι καπέλο. Και στον Ταβός φορούσε καπέλο και τώρα φοράει καπέλο, ενώ εδώ δεν φοράει καπέλο. Αυτό παρατήρησα. Μάλλον πρέπει να είναι το travel look του αυτή η Τατιάνα. Μόλις φεύγει από Ελλάδα φοράει καπέλο. Φίλε. Έφυγε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου από το Survivor. Γιατί πάνω που της την έπεσε ο Χάρος, απ' του Χάρου τα δόντια γλίτωσε. Ήθελα να δω την εξέλιξη αυτού του love story. Ο Χάρος, ευτυχώς που είναι στο Survivor αυτός ο Χάρος και δεν είναι στο Master Chef. Γιατί Chef με το όνομα Χάρος θα δοκίμαζες, Μπορεί να δοκίμαζες και για τελευταία φορά από Chef Χάρο. Πάντως θα ήταν τέλειος για το Hell's Kitchen. Αυτός είναι ο μόνος που μπορεί να εξουδετερώσει το Μποτρίνι. Κάτσε, περίμενε να κάνω φινάλε τώρα. Τι θα κάνετε το Σαββατοκύριακο, φίλε. Όχι, εσένα λέω. Εσένα, φέρτε το μικρόφωνο εδώ. Τι θα κάνεις το Σαββατοκύριακο, πού θα πας, Σπίτι θα πάω πουθενά. Δεν θα πας πουθενά. Όχι, όχι, όχι. Εγώ θα πάω βόλτα τη γυναίκα μου. Στην έρημο. Έλα, Λίλα! Είναι η Κρήτη, τι κουράγιο, τι να πω. Πάντως η Κρήτη και με σκόνη και χωρίς σκόνη είναι τέλεια. Και την πεθύμησα, θέλω να πω διακοπές στην Κρήτη. Θέλω άδεια.